Το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός ο οποίος συστάθηκε με σκοπό την οργάνωση μιας τράπεζας δοτών μυελού των οστών για να προσφέρει ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους μας που πάσχουν από λευχαιμία και άλλες αιματολογικές παθήσεις. Και αυτή την ελπίδα ζωής κατάφερε να τη δώσει με τη συμπαράσταση χιλιάδων συμπατριωτών μας που σε κάθε πρόσκληση του Ιδρύματος ανταποκρίνονται με συγκινητική καθολικότητα. Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει, για παράδειγμα, τον παλαϊκό ξεσηκωμό ανθρωπιάς που προκάλεσε το 2000 η περιπέτεια του μικρού Ανδρέα Βασιλείου. Περιπέτεια με ευτυχή κατάληξη χάρη στη δράση του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος. 4 χρόνια νωρίτερα, η ιστορία ενός άλλου μικρού Ανδρέα, που δεν είχε ευτυχή κατάληξη, έβαλε τα θεμέλια για να δημιουργηθεί το Ίδρυμα και ονομάστηκε Καραϊσκάκιο στη μνήμη του μικρού Ανδρέα Καραϊσκάκη, όταν μετά το θάνατό του, οι γονείς του πρόσφεραν το ποσό που είχαν μαζέψει με έρανο για τη μεταμόσχευση μυελού των οστών του παιδιού τους για τη δημιουργία του. Η σύσταση του Ιδρύματος εξαγγέλθηκε στις 28 Αυγούστου 1996 από τον τότε Υπουργό Υγείας αείμνηστο Μανώλη Χριστοφίδη, με συνιδρυτές το Υπουργείο Υγείας, τον Μιχάλη Καραϊσκάκη, το Σύνδεσμο Προσφοράς Αιμοπεταλίων και το Σύνδεσμο Λευχαιμίας Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Μιχάλης Καραϊσκάκης, παλιός διαιτητής ποδοσφαίρου, αξιολογεί σήμερα με σκέψη και καρδιά την πορεία του Ιδρύματος που φέρει το όνομα του παιδιού του Ανδρέα. Είναι γεγονός ότι βλέπουμε ένα παιδί να μεγαλώνει και να ανδρώνεται, να προσφέρει ελπίδα ζωής σε πάσχοντες συνανθρώπους μας και να επιβραβεύονται εγώπη όλων αυτών των χρόνων. Μόλις είχαμε ξεκινήσει, είχαμε θέσει σαν στόχο να γλιτώσουμε έστω και μία ζωή. Σήμερα μπορούμε να πούμε με ευχαρίστηση ότι έχουμε σώσει δεκάδες ζωές. Είμαι βέβαιος ότι από εκεί που είναι μας συμπαραστέγεται μια ώρα τη δύναμη μας οθεί να συνεχίσουμε και αυτή δεν πρέπει να είναι άλλη από τη δύναμη της ψυχής του Ανδρέα. Δώσ' μου ένα σύνορο να περπατώ. Δώσ' μου ένα όνομα να μη χαθώ. Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Και το περπάτησε το σύνορο της ελπίδας ο Ανδρέας και κρατήθηκε στο όνειρό του τόσο δυνατά ώστε σήμερα να στέκει φρουρός της πατρίδας και με σιγουριά να περιμένει το αύριο. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον κόσμο για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που είχε δώσει πριν 13 χρόνια και τότε με τον Γιώργο. Και τώρα υπηρετώντας την πατρίδα πιστεύω πως τους κάνω περήφανος για τον λόγο ότι είναι τιμή τους και τιμή μου να φορώ αυτή τη στολή για να υπηρετώ την πατρίδα η οποία τότε έχει προσφέρει πολλά για μένα. Το κερί που άναψε τότε στον Απόστολο Ανδρέα κρατεί τη φλόγα του ίσα και σήμερα, ίσα και αύριο και μεθαύριο, γιατί το θέλει η πίστη, η αγάπη και η ανταπόκριση των ανθρώπων αυτού του τόπου. Και θέλω να ξαναευχαριστήσω τον κόσμο και για τότε αλλά και για σήμερα για τον μικρό Γιώργο, οι οποίοι μέσα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που περνάμε είναι πολύ όμορφο πράγμα να βλέπεις την ανθρωπιά να νικάει. Το κυριότερο είναι ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ότι πάνω απ' όλα πρέπει να το καταλάβουμε να πριν είναι αργά, είναι η υγεία. Πάνω απ' όλα. Δεν είναι ούτε τα λεφτά, δεν είναι ούτε τα υλικά αγαθά. Είναι πάνω απ' όλα η υγεία. Γιατί όταν τη χάσεις, καταλάβεις την αξία της ζωής. Την ελπίδα μπορεί να την δώσει ο καθένας μας με λίγες σταγόνες από το αίμα του. Όπως ο ποδοσφαιριστής Βαλεντίνος Σέλης, ο ενθουσιασμός του οποίου για το ενδεχόμενο να είναι συμβατός δότης προσπερνά ακόμη και τις πιο μεγάλες νίκες των γηπέδων. Ίσως να ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου όταν με πήρανε τηλέφωνο και μου είπαν ότι ίσως να είμαι συμβατός δότης για κάποιον που πάσχει από λευχαιμία. Εύχομαι με τη σειρά μου να είμαι όντως συμβατός για να μπορώ να κάνω αυτό το άγιο πράγμα να σώσω μια ζωή. Η αγάπη και η προσφορά στον συνάνθρωπο ορίζονται και από τη θρησκεία μας. Το να είσαι όμως συμβατός δότης
φανερώνει κάτι παραπάνω, ομολογεί ο ιερέας του Ιερού Ναού Φανερωμένης Λάρνακας, Πάτερ Μιχάλης Γεωργίου. Πρώτα απ' όλα δημιουργούν συναισθήματα χαράς και εκ της φύσεως του λειτουργήματος μου, σαν ιερέας που θυσιάζουμε για το ποιμνιό μου. Το αυτόν όταν είμαι και συμβατός δότης θα θυσιαστώ για να σώσω μια ανθρώπινη ύπαρξη, μια εικόνα του Θεού, διότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αισθάνομαι τυχερός που επέλεξε ο Θεός εμένα να είμαι συμβατός δότης με κάποιον άλλο. Συμβατός δότης και το μέλος της Διεύθυνσης Τροχέας Αρχηγείου Πιέρος Κυριάκου, ο οποίος πέρα από την έγνοια να οδηγούμε με ασφάλεια τη ζωή μας, νιώθει υπέροχα που θα οδηγήσει ο ίδιος τη ζωή κάποιου συνανθρώπου του στην υγεία. Εμείς εδώ, λόγω και του πόστου το οποίο δουλεύω, κάνουμε πρόληψη οδικών δυστυχημάτων. Δηλαδή δουλεύουμε για να προλάβουμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι να επέλθει θάνατος ή οτιδήποτε. Στη ζωή, όταν εφαρμόσεις αυτό που λέγεται ανθρωπιά, καλοσύνη, αγάπη προς τον συνάνθρωπο σου, μπορείς να καταφέρεις με ελάχιστο να επιτύχεις ακόμα και το, να ολοκληρώσεις τον όνειρο κάποιου άλλου συνανθρώπου σου, που είναι να έχει την υγεία του, δηλαδή το πολυτιμότερο αγαθό. Είναι όμως και συνάνθρωποι μας που στέκονται και στις δύο όχθες. Συμβατοί δότες από τη μια και από την άλλη αγωνιούν και προσδοκούν το καλύτερο για το δικό τους παιδί. Η Λουίζα Κοσάρη για τον 6χρονο Γιάννη της και ο Ρένος Ανδρέου για τον 7χρονο Αντώνη του. Η αντίδραση και των δύο μεγαλοπρεπής. Εν υπήρχε περίπτωση να πω όχι. Καρχήν συγκινήθηκα. Νιώθα πάρα πολύ τυχερή που θα είχα την ευκαιρία να βοηθήσω, διότι γνωρίζω τι σημαίνει να περιμένεις από κάποιον για να σωθεί η ζωή σου. Σίγουρα η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη. Ήμουν πολύ χαρούμενος μόνο και μόνο διότι βρέθηκα συμβατός. Όταν το περνάς, ειδικά όταν το περνάς, νιώθεις σαν ευλογία να σου τύχει, να έχεις την ευκαιρία να βοηθήσεις. Όταν όμως χρειάστηκε να βρεθώ από την άλλη πλευρά, η οποία άλλη πλευρά του πατέρα στην οποία βρίσκομαι τώρα, αντιλήφθηκα ακριβώς τι σημαίνει για τον άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται μυελών των οστών και η χαρά μου κατάλαβα ότι η χαρά μου είναι ακόμα πιο μεγάλη. Ο Ρένος και η Λουίζα απέναντι στο δικό τους πρόβλημα δεν αντλούν, αλλά προσφέρουν δύναμη στην ελπίδα, στέλνοντας ξεκάθαρο το μήνυμα καρδιάς και αλήθειας. Το μήνυμα που θέλω να δώσω μέσα από αυτήν τη διαδικασία, την αντιμετώπιση της ασθενείας του γιού μου και το γεγονός ότι έδωσα εγώ μήλο για κάποιον άλλον άτομο, με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι δυστυχώς αυτή η ασθένεια σήμερα είναι δική μου, αύριο είναι δική σου. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε όλοι να κάνουμε. Όλος ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι κάτι... σου δίνει και ευχαρίστηση στο ότι βοηθάς ένα συνάνθρωπο σου που ίσως χρειαστεί και εσύ σε κάποια φάση να βοηθηθείς. Είναι κάτι εξαιρετικό και παροτρύνω τον κόσμο να πάει να δώσει αίμα για το καλό όλου του κόσμου. Ένα μήνυμα που όλο και πιο πλατιά πρέπει να αγκαλιάζει και να αγκαλιάζεται από την κοινωνία της Κύπρου. Να γίνουν όλοι συμβατιδότες να δώσουν αίμα, διότι δεν κινδυνεύει πρώτα απ' όλα η υγεία των ιδίων. Και δεύτερο, όταν ξέρουν ότι σώζουν μια ανθρώπινη ζωή, είναι θείο δώρο. Όλοι μαζί, ποδοσφαιριστές, παράγοντες, οπαδοί, μπορούμε όλοι μαζί να συμμαχίσουμε για να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα να βοηθήσει αυτούς που έχουν αυτές τις αρρώστιες. Καλό όλους τους συμπατριώτες μου να γίνουμε όλοι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλει το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα για να σώσουμε όσες πιο πολλές ζωές μπορούν. Δώσ' μου ένα σύνορο να περπατώ.
Δώσ' μου ένα όνομα να μη χαθώ. Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ.